984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, 5η σήμερα 2 του Δεκέμβρη. Στα Χανιά το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης όμικρον. Όπως διευκρίνησε ο Θεοκλής Ζαούτης, πρόεδρος του ΕΟΔΗ, αφορά σε άνδρα Έλληνα από την Νότια Αφρική που έφτασε στις 26 Νοεμβρίου στα Χανιά και βρίσκεται σε καραντίνα όπως και οι επαφές του. Αρχικά τα τεστ, στα οποία υποβλήθηκε, ήταν αρνητικά, αλλά σήμερα επιβεβαιώθηκε η νόσος με τη μετάλλαξη. Δεν χάθηκε πολύτιμος χρόνος στην αντιμετώπιση του περιστατικού, δήλωσε σήμερα η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ελένα Μπουρμπουδάκη, μιλώντας στην Κρήτη TV. Υπήρχαν υποψίες και ισχυροποιημένες ενδείξεις, καθώς ο 40χρονος επισκέπτης προήλθε από την Νότια Αφρική και το Ιωάννεσμπουργκ και ως εκ τούτου οι υγειονομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη διαδικασία της ιχνηλάτησης. Ήδη φέρονται να έχουν ιχνηλατηθεί 16 άτομα, μεταξύ των οποίων οι δύο στο οικογενειακό περιβάλλον του 40χρονου και όλοι τους διαγνώστηκαν αρνητικοί στον κορονοϊό. Αναφορικά με τη συμπτωματολογία της νέας μετάλλαξης, είπε πως τα κυρίαρχα συμπτώματα είναι ο πόνος στο θώρακα και η δυσπνία, τα οποία, όπως τόνισε, δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τα συμπτώματα του κορονοϊού ή της μετάλλαξης Δέλτα. Τρία τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της παραλλαγής όμικρον στην Ισπανία. Πρόκειται για δύο στη Μαδρίτη και ένα στα νησιά Βαλεάρες. Και τα τρία άτομα είχαν ταξιδέψει πρόσφατα στη Νότια Αφρική. Εμβολιασμένοι στην πλειοψηφία τους οι 62 επιβάτες από τη Νότια Αφρική που βρέθηκαν θετικοί στην COVID-19, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι Ολλανδικές Αρχές. Στις 119 είναι σήμερα οι νοσηλείες στα νοσοκομεία της Κρήτης, οι 96 στις κλινικές COVID και οι 23 στις ΜΕΘ, εκ των οποίων 19 είναι διασωληνωμένοι. Το μεγαλύτερο βάρος σηκώνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με συνολικά 35 ασθενείς, ενώ στα νοσοκομεία Σιτίας και Νεάπολης δεν καταγράφεται καμία νοσηλεία σε κλινική COVID. 286 ήταν χθες τα κρούσματα στην Κρήτη από τα συνολικά 6.196 σε όλη την Ελλάδα. 145 από αυτά στο Ηράκλειο, 20 στο Λασίθι, 53 στο Ρέθυμνο και 68 στα Χανιά. Ανοίγει και δεύτερη κλινική COVID στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ενστάσεις στο Σωματείο Εργαζομένων, καθώς για τη λειτουργία της εκτιμάται ότι θα αποδυναμώσει, όπως και στο παρελθόν, άλλα τμήματα. Θα επιβαρύνει το ελάχιστο προσωπικό και θα ταλαιπωρήσει τους πολίτες, όπως ο Δημήτρης Βρύσαλης είπε στον 984. Μονοθεματική θα είναι εκ νέου η υγεία, με υποστελεχωμένες κλινικές, υπηρεσίες υγείας περιορισμένες. Η αναπληρώτρια υπουργό ζητούσε μείωση των χειρουργείων σε ποσοστό 80%, προσωπικό αποδεκατισμένο και κουρασμένο μετά από αυτή την πολύμηνη μάχη, αναφέρει ενδεικτικά. Άλλαξε ο επιδημιολογικός χάρτης χθες. Επίπεδο χώρας 26 περιοχές έχουν ενταχθεί στο βαθύ κόκκινο. Οι επιδημικοί δείκτες επιδεινώθηκαν και ανέβηκαν επίπεδο σε Καστοριά, Φλόρινα, Πρέβεζα, Εύβοια, Βιωτία, Ηλία, Ευρυτενία. Στο 67% ανέρχεται το ποσοστό εμβολιασμού στη χώρα, όπως έκανε γνωστό ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Δεκαπλασιάστηκαν τα ραντεβού εμβολιασμού μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί να επιβληθεί, συγγνώμη, ούτε ένα πρόστιμο. Η επιβολή του προστίμου δεν είναι ο σκοπός του μέτρου. Το μέτρο δεν έχει τιμωρητικό ή εισπρακτικό χαρακτήρα. Στόχος μας είναι να εμβολιαστούν οι συμπολίτες μας, ώστε να θεραπευτούν οι ίδιοι και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και όχι να πληρώνουν πρόστιμα, σημείωσε ενδεικτικά ο κύριος οικονόμου. Εμβολιασμού στους 4 μήνες ζήτησε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήρθε η ώρα να ανοίξει το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, δήλωσε επίσης χθες και η πρόεδρος της Κομισιόν. Το άνοιγμα του εμβολιασμού παιδιών στις ηλικίες 5 έως 11 ετών εισηγήθηκε η Επιτροπή των Ειδικών. Επειδή τα εμβόλια για αυτές τις ηλικίες διαφέρουν, θα είναι διαθέσιμα στη χώρα μας προς το τέλος του Δεκέμβρη, οπότε και θα ανοίξει η ανάλογη πλατφόρμα εμβολιασμού, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Υγείας. Σε ιδιαίτερη ψηλού τόνου κινήθηκε η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης χθες. Επικέντρο των αντεκλήσεων υπενθυμίσεται η διαχείριση της πανδημίας και το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Για μία μορφή απαρχάιντ σε βάρος της Αφρικής έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναφερόμενος στο κλείσιμο των συνόρων από πολλές χώρες, αναφορικά με τη μετάλλαξη όμικρον. Απευθύνει η έκκληση ανταυτών να προτιμηθεί να γίνονται περισσότερα τεστ
τεστ στους ταξιδιώτες. Τα κλεισίματα των συνόρων είναι βαθιά άδικα, τιμωρητικά και αναποτελεσματικά, έκρινε χθες σε συνέντευξή του ο Αντώνιο Γκουτέρες. Μείωση της ταξής του 30% καταγράφεται την ίδια ώρα στην κινητικότητα όλων όσων σπέβδουν να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης φέτος, συγκριτικά με πέρυσι, καθώς δίνουν προτεραιότητα στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Οι επιστήμονες έχουν πει, υπενθυμίζεται, ότι μπορούν να γίνουν και τα δύο στον ίδιο χρόνο, πάντα υπό την καθοδήγηση του προσωπικού μας ιατρού. Αντιδρούν οι συνταξιούχοι σε υποχρεωτικότητα και χαράτσι για τον εμβολιασμό του. Στις 14 Δεκεμβρίου διοργανώνουν συλλαλητήρια πανελλαδικά. Στέλνουμε αγωνιστικό πρόστιμο στην κυβέρνηση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑΡΕΘΥΜΝΟΥ. Η κυβέρνηση όχι μόνο επιμένει στην πολιτική της ατομικής ευθύνης προς τους εργαζόμενους και το λαό, προσπαθώντας να απαλλαγεί από τις τεράστιες δικές της ευθύνες και την εγκληματικά ανεπαρκή αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά τώρα έρχεται να επιβάλλει και χρηματική τιμωρία στο λαό, σημειώνουν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στο διήμερο της Παρασκευής και του Σαββάτου, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατατόπους, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, όπως επίσης και τους θυελλώδεις νότιους ανέμους, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύξηση του προσωπικού του ΕΦΚΑ αλλά και ανανέωση και ενίσχυσή του με διευθυντικά στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα, νέες διαδικασίες ανάδειξης διοικητή και υποδιοικητών πριν παραγωγικότητας είναι μεταξύ άλλων σε αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Διπλασιάζεται ο αριθμός των ενεργών του ΑΕΔ που εντάσσεται στο πρόγραμμα Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής, που αφορά το βάουτσερ 2.520 ευρώ με απόφαση της κυβέρνησης. Ανοιχτό θα παραμείνει εντός του Δεκέμβρη το πληροφοριακό σύστημα Ιργάνη για μια σειρά αιτήσεων και διορθώσεων από επιχειρηματίες αλλά και αυτοαπασχολούμενους που συμμετείχαν σε κάποιο από τα προγράμματα που παρέμειναν ανοιχτά κατά τους τελευταίους μήνες του έτους και αφορούν μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων κατά την περίοδο της πανδημίας. 17 Τούρκοι υπήκοοι εντοπίστηκαν χθες το απόγευμα σε νησίδα στο Δέλτα του Εύρου κοντά στις Σφαίρες. Πρόκειται για 12 ενήλικες, 8 άνδρες, 4 γυναίκες και 5 παιδιά, οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι εφηγάδες από την πατρίδα τους και επιχείρησαν να περάσουν στην Ελλάδα για να ζητήσουν άσυλο. Νέα έκκληση προς την κυβέρνηση της Τουρκίας να επιτρέψει την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, η οποία έχει προσφέρει πάμπουλα στην χριστιανοσύνη και τον πολιτισμό, τα γράμματα και την ανθρωπότητα, απίφθηνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ομιλία του κατά την έναρξη της ημερίδας που διοργάνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με θέμα «Η Συνοδική Εγκύκλειος του 1920, 100 έτη σημαντικής επιρροής». Στην Κύπρο σήμερα ο Πάπας Φραγκίσκος, το μεταναστευτικό, η μετεγκατάσταση προσφύγων από την Κύπρο στο Βατικανό, η αγνώμενη, η εμπορία προσώπων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η κλιματική αλλαγή καθώς και περιφερειακά ζητήματα κυριαρχούν στην ατζέντα των επαφών που θα έχει με την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της Κύπρου. Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τη δυνατότητα τεκμηρίωσης και διόρθωσης προφανών σφαλμάτων για τα στοιχεία των ΑΤΑΚ των δικαιούχων αγροτών της βασικής ενίσχυσης πραγματοποίησαν 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία συνυπογράφει ο Σωκράτης Βαρδάκης. Ναι, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις από το Δήμο Μελεβιζίου στις περιβαλλοντικές μελέτες του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου αυτοκινητόδρομου, διαπιστώνοντας ωστόσο ελλείψεις και αγκάθια. Οι κυριότερες ενστάσεις από πλευράς Δήμου Μελεβιζίου αφορούν στο ότι στις μελέτες του νέου ΒΟΑΚ δεν έχει ληφθεί υπόψη ο σχεδιασμός και οι αυτοδιοικητικές αποφάσεις για την απομάκρυνση του εργοστασίου της ΔΕΗ και των άλλων βαραίων εγκαταστάσεων από τα λινοπεράματα, όπως επίσης και η δημιουργία του ενεργειακού κέντρου στην Κορεκιά. Η Περιφέρεια Κρήτης έγινε η πρώτη της χώρας που θα εφαρμόσει ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και θα εφαρμόσει θεσμούς ακεραιότητας με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας συνίσταται στην παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας και εφαρμογής θεσμών ακεραιότητας. Όχι της αγοράς, στις προτάσεις του Δήμου Ηρακλείου, όλοι τουριστικών φορέων για την λειτουργία των καταστημάτων στο σύνολό τους τις Κυριακές.
Τις θέσεις τους ξεκαθάρισαν σήμερα μέσα από τη συχνότητα του 984, Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου και ΟΕΣΚ, Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, μετά τη συνάντηση των φορέων στην περιφέρεια. Αύριο οι φορείς καταθέτουν τις προτάσεις τους και γραπτά. Αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν αλλαγές, όπως διαφάνει και από τις τοποθετήσεις τους, είπε στο σταθμό ο αντιπεριφερειάρχης, που παρέθεσε και το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο ήδη λειτουργεί η αγορά. Επίσημη, δημόσια και ξεκάθαρη πρέπει να είναι η θέση κάθε φορέα, διεμήνησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων, καθώς κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εκτιμήθηκε πως καταβάλλεται προσπάθεια για άνοιγμα του συνόλου των καταστημάτων. Χωρίς περιστροφές, η θέση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου είναι όχι στην κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων. Έτοιμά μας η αλλαγή νομοθετικού πλαισίου, ώστε και στις τουριστικές περιοχές, τους τουριστικούς μήνες, η λειτουργία των καταστημάτων να συνοδεύεται με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, λέει ο Στέλιος Βοριάς. Πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης και της ΟΕΣΚ είναι η κατάργηση του πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων και τις 7 προαιρετικές Κυριακές, παράλληλα με τις ενδιάμεσες εκπτώσεις και όχι η λειτουργία μας όλες τις Κυριακές του χρόνου, διευκρίνησε ο πρόεδρός τους Μανώλης Κουμεντάκης. Παρέμβαση του εισαγγελέα στο υποκατάληψη δασαρχείο στο Ρέθυμνο σήμερα, καθώς οι αγροτοκτηνοτρόφοι δεν επέτρεψαν την είσοδο σε υπαλλήλους του δασαρχείου που επιχείρησαν να μπουν στο χώρο της εργασίας τους, διαμαρτυρώμενοι για τους δασικούς χάρτες. Με αφορμή την αυριανή ημέρα, 3 Δεκεμβρίου, της Παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία, το Ειδικό Σχολείο Μυρών θέτει ως βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του Ειδικού Δημοτικού Κινηπιαγωγείου Μυρών τη δημιουργία ενός νέου και αυτόνομου κτηρίου, που θα πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα διαθέτει την απαραίτητη κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή, ενώ θα βρίσκεται κοντά σε μονάδες γενικής εκπαίδευσης, ώστε να επιτυγχάνεται επί της ουσίας η εκπαιδευτική και κοινωνική συμπερίληψη. Στον Άγιο Νικόλαο, 5 με 9 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί το 13ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών και η Οργανωτική Επιτροπή. Οι εργασίες του θα κατανεμηθούν κατά βάση σε 3 τμήματα που αντιστοιχούν στις 3 μεγάλες χρονικές περιόδους της κρητικής ιστορίας: προϊστορία και αρχαιότητα, Βυζάντιο και Βενετοκρατία, νεότερη και σύγχρονη εποχή. Ως θεματικοί άξονες του συνεδρίου για όλα τα τμήματα έχουν οριστεί οι ανατροπές ρήξης, ασυνέχειες επαναστάσεις και δεύτερον υγεία και ασθένεια στις ανθρώπινες κοινότητες. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διόρισε χθες βράδυ νέο υπουργό οικονομικών με φόντο τις αναταράξεις που περνάει εδώ και μερικές εβδομάδες η τουρκική οικονομία, τη νέα κατάρρευση του νομίσματός της και την αλματώδη αύξηση του πληθωρισμού. Προσωρινά εκτεκτά μέτρα για τη διαχείριση της κρίσης στα σύνορά τους με τη Λευκορωσία πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετωνία. Για χειροπιαστή αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις τρεις χώρες, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινάς. Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφάλειας ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τρεις Ουκρανούς κατασκόπους, ο ένας εκ των οποίων ετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Άνοιξε η αυλαία χθες για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των 16 του κυπέλλου Ελλάδας. Τα χθεσινά αποτελέσματα είναι νίκη Βόλου Πανετολικός 0-1, Άρης Όφη 3-1, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 3-2, Πανεθνιακός Βόλους 2-1, ΑΕΚ Κηφισιά 4-0, Λάρισα ΠΑΟΚ 1-1. Η πρώτη αγωνιστική στους 16 του κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται σήμερα με τις αναμετρήσεις ΑΟΑΝ, Αναγέννηση Καρδίτσας και Ιωνικός Λαμία. 84. Ο καιρός. Άστατος καιρός σήμερα, άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, έντασης 4 με εξυμποφόρ έως τους 20 βαθμούς κατά τόπους η θερμοκρασία στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Παντελής Μπότσης. Καλό μεσημέρι.